Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών, των αυταπασχολούμενων, των αγροτησών, των συνταξιούχων, των νέων μητέρων, των φοιτητριών, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της κατευθύνσεις, τις οποίες υλοποιεί μέχρι κεραίας σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και όταν δεν τις υλοποιούν ως κυβερνήσεις, τις στηρίζουν ως αντιπολίτευση. Ακούγοντας κάποιος ή κάποια αυτή την τεκμηριωμένη θέση του ΚΚΕ, μπορεί καλοπροαίρετα να αναρωτηθεί και να προβληματιστεί. Γιατί συμβαίνει αυτό, αφού η ισότητα των φύλων βρίσκεται στην προμετωπίδα της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η ισότητα των φύλων συνδέεται άμεσα με την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή οικονομία, αφού προβάλλεται ως απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη της οικονομίας, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρώτη στο καθήκον την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αφού όλα τα κόμματα που κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλουν την ισότητα ως την κοινή ευρωπαϊκή αξία που δήθεν αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για τις γυναίκες. Γιατί λοιπόν βαθαίνει η εκμετάλλευση και καταπίεση των γυναικών σε μια εποχή που η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση, σε μια εποχή που μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερή εργασία όλων των γυναικών με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, με ολόκληρη προστασία από την πολύμορφη βία, μπορεί να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος χρόνος που θα μπορεί να τον αφιερώνει κάθε γυναίκα και στην κοινωνική δράση. Η απάντηση στα εύλογα αυτά ερωτήματα συνδέεται καταρχήν με τον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική και τους στόχους της, το γεγονός ότι είναι μια ένωση των μονοπωλίων και όχι των λαών, μια ένωση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων, που οι αρχές και οι αξίες της ήταν πάντα, από τότε που συγκροτήθηκε μέχρι σήμερα, τέτοιες για να μπορούν να πρημοδοτούν στις πλάτες των εργαζομένων τα αμύθιτα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Η ισότητα των φύλων, ιδιαίτερα με τη μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνθήκη του Μάαστρικτ και του Άμστερνταμ το 1997, ενσωματώθηκε στις βασικές κατευθύνσεις της ως κεντρική αποστολή της, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη στρατηγική της. Στην πραγματικότητα, αποτέλεσε και αποτελεί το αντιλαϊκό όχημα, τον οδοστρωτήρα που έχει ένα και μόνο στόχο, να απαξιώσει και να ισοπεδώσει τις πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας, την ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας της μητρότητας, που απαιτούν βέβαια και την αντίστοιχη στήριξη από το κράτος, τα αντίστοιχα θετικά μέτρα. Η έννοια της ισότητας χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις με περιεχόμενο βαθιά αντιδραστικό. Στο όνομα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών λαμβάνονται και εφαρμόζονται αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες αλλά και συνολικά τους εργαζόμενους. Οι γυναίκες μέσα από αυτό το δρόμο γίνονται η γέφυρα για να γενικευθούν στη συνέχεια σε όλους τους εργαζόμενους αντεργατικές ρυθμίσεις που είτε ενισχύουν τα κέρδη των ομίλων είτε μειώνουν τις κρατικές δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι επεκτάθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν αρχικά ότι αφορούν στις γυναίκες για να συνδυάσουν οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έτσι, εξισώθηκαν προς τα πάνω για άνδρες και γυναίκες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ας μην ξεχνάμε ότι η πενταετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης αποτελούσε μια κατάκτηση του γυναικείου και εργατικού κινήματος, σε μια εποχή μάλιστα που οι σοσιαλιστικές χώρες είχαν αναγνωρίσει σημαντικά δικαιώματα στις γυναίκες και θεωρούνταν η ελάχιστη αναγνώριση των ιδιαίτερων βιολογικών αναγκών των γυναικών, της μητρότητας, των πρόσθετων εμποδίων λόγω της ανισότιμης θέσης τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις μετατρέπουν λοιπόν την ισότητα σε μοχλό πίεσης, σε πολιορκητικό κρυό, προκειμένου να ισοπεδώσουν δικαιώματα και κατακτήσεις, αλλά και να πείσουν τις γυναίκες να συνενέσουν σε αυτή την πολιτική. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται συστηματική προσπάθεια να εξοραίσουν τις επιπτώσεις της στρατηγικής της στις γυναίκες με τη συμμετοχή των γυναικών στις κυβερνήσεις, στα κοινοβούλια, στο Ευρωκοινοβούλιο, στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, η ανάδειξη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις γυναίκες να αποτελούν τα μισά σχεδόν μέλη, 13 γυναίκες σε σύνολο 27 επιτρόπων, ο καθορισμός ειδικής επιτρόπου για την ισότητα, δεν την έκαναν πιο φιλολαϊκή. Δεν συνετέλεσαν στη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των οικογενειών τους. Αντίστοιχα, η συμμετοχή των γυναικών στις υπεριαλιστικές στρατιωτικές αποστολές που προωθείται με ψηφίσματα και αποφάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως και στη χώρα μας, δεν μπορεί να ξεπλύνει τα εγκλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπέρνει τον πόλεμο και τη δυστυχία, την προσφυγιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορεί να μεταμφιέσει τα γεράκια του ευρωατλαντισμού σε περιστέρια ειρήνης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό που αποδεικνύεται καθημερινά είναι ότι στην κοινωνία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των ταξικών διαχωρισμών και των διακρίσεων, όπως είναι η κοινωνία στη χώρα μας και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισότητα στον νόμο σημαίνει ανισοτιμία στην πραγματική ζωή. Πίσω από κάθε αδικία και κάθε μορφή της γυναικείας ανισοτιμίας βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οδηγίες, οι κανονισμοί, οι συνθήκες που ψηφίζουν στις Βρυξέλλες και μετά γίνονται νόμοι στη χώρα μας. Έτσι, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν τα εξουθενωτικά ακανόνιστα ωράρια, τη μερική απασχόληση, τη δουλειά τις Κυριακές, τη δουλειά με ημερομηνία λήξης χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν οι γυναίκες να προγραμματίσουν τη ζωή τους, χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξουν πότε και αν θα γίνουν μητέρες. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται προκλητικά ως διευκόλυνση της εργαζόμενης γυναίκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι καταναγκασμός κάτω από το βάρος των δυσκολιών της ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στην τελευταία δωδεκαετία έχουμε αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 131%, στοιχείο που αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες εργαζόμενες που αποτελούν το 60% των μερικά απασχολούμενων. Με την επέκταση της τηλεεργασίας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, χάνεται η διάκριση εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Η εργοδοτική τρομοκρατία με όλες τις μορφές και η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών. Τα κυκλικά ωράρια και η νυχτερινή εργασία των γυναικών, που η απαγόρευσή της άρθηκε στο όνομα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών τη δεκαετία του 90, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένες οι γυναίκες εργαζόμενες. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση με όρους όμως άγριας εκμετάλλευσης, που σημαίνει δουλειά χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς για τις περισσότερες από αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2011 έχει μειωθεί ο μισθός της μερικής απασχόλησης κατά 24% και ο μέσος μισθός της πλήρους κατά 25%. Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα? Η εφαρμογή
κάθε οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξάρχουσα αυτή για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, που στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή του νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στο όνομα των ίσων ευκαιριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εξασφαλίζουν στην καπιταλιστική εργοδοσία πάμφθινο εργατικό δυναμικό με υποκατώτατα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό και νέα νομοθετικά εργαλεία όπως ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που αμφισβητεί οποιαδήποτε θετική ρύθμιση έχει θεσμοθετηθεί σε ένα κράτος όταν υπερβαίνει το πλέγμα των κοινών ελάχιστων κανόνων. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που στο όνομα της συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων ρίχνει στις πλάτες των γυναικών ως ατομική οικογενειακή υπόθεση την ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο όνομα της ισότητας μοιράζει την ευθύνη αυτή σε άντρες και γυναίκες αντί να εξασφαλίσει δωρεάν όλες τις αναγκαίες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες από το κράτος. Ο καημός τους δεν είναι να συμβάλλουν και οι δύο εργαζόμενοι γονείς στη φροντίδα των παιδιών, όπως ισχυρίζονται για την άδεια πατρότητας που επεκτάθηκε με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον νόμο Χατζηδάκη και τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλευτούν απρόσκοπτα τον γονέα που θα τους φέρει μεγαλύτερα κέρδη και που μπορεί να είναι και η μητέρα. Η πολιτική και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφυλάσσουν για τα παιδιά μας υποβαθμισμένες υπηρεσίες φύλαξης βρεφών και νηπίων, πάρκινγκ παιδιών με τα προγράμματα Νταντάδες της γειτονιάς, είτε αναγκάζουν τους γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ή τα δίδακτρα στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Αντί να εξασφαλιστεί σύγχρονη προσχολική αγωγή που ως υποχρέωση του κράτους θα παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά. Την ίδια στιγμή εμπορευματοποιούν τις ανάγκες των παιδιών μας στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη δημιουργία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που γεννά την αγωνία σε κάθε γυναίκα για τους ηλικιωμένους γονείς της, για τους βαριά ανάπηρους και τη φροντίδα τους, που πέφτει στις δικές της πλάτες, που υποχρεώνεται είτε να την ακριβοπληρώσει, είτε να την επομιστεί ίδια εξ ολοκλήρου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη ζωή της. Με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπεται η ασφάλιση και η σύνταξη σε ατομική υπόθεση. Ετοιμάζεται νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που θα χτυπήσει ξανά μέχρι το 2030, ενώ μεθοδεύεται και η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των συστημάτων ασφάλισης. Η πολιτική και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνουν τις γυναίκες και τις οικογένειές τους απροστάτευτες και εκτεθειμένες, αντιμέτωπες με αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας και νοσοκομεία, με ελλείψεις στοιχειώδους ιατρικού εξοπλισμού, με τεράστια κενά σε ιατρούς και νοσηλευτές. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που ιδιωτικοποιούν την υγεία και την πρόνοια και μας μετατρέπουν σε πελάτες των δημόσιων νοσοκομείων που θα λειτουργούν ως αυτόνομες επιχειρησιακές μονάδες που πρέπει να είναι κερδοφόρες. Τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας τα είδαμε εξάλλου την περίοδο της πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι και από την Αθήνα μέχρι τη Μαδρίτη. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τις γυναίκες να χρυσοπληρώνουν για γιατρούς, για φάρμακα, για προληπτικές εξετάσεις, για θεραπείες, για τον προγενετικό έλεγχο, την παρακολούθηση και φροντίδα της εγγύου, τη γέννα, αλλά και τη μετέπειτα φροντίδα μητέρας και παιδιού. Μήπως άραγε μπορούν τα κυβερνητικά μέτρα για αύξηση του εφάπαξ επιδόματος για τη γέννηση παιδιού να θολώσουν στις γυναίκες τα νερά της πραγματικότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν? Είναι εμπεγμός να παρουσιάζεται η αύξηση αυτή σαν μέτρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όταν το επίδομα δεν καλύπτει ούτε καν τα έξοδα της γέννας. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι το 90% των τοκετών πραγματοποιείται σε ιδιωτικά μεευτήρια, υποχρεώνοντας τα νέα ζευγάρια να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν αποφασίσουν να γίνουν γονείς.
Ακόμα και αυτή η μικρή αύξηση του επιδόματος θα κατευθυνθεί απευθείας στον τεράστιο κορβανά των κερδών των ομίλων της υγείας. Είναι πρόκληση να παρουσιάζεται η κυβέρνηση ως υπέρμαχη της προστασίας των νέων ζευγαριών, ιδιαίτερα όσων έχουν ανάγκη της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη στιγμή που αυτός ο τομέας αποτελεί πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών κολοσσών, αφού έχουν κυριαρχήσει τα ιδιωτικά κέντρα και γίνεται χορός εκατομμυρίων, με την χώρα μας να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Σε αυτή την ευρωπαϊκή κανονικότητα προωθείται και η εμπορευματοποίηση της παρένθετης μητρότητας, μια από τις ακραίες μορφές εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος. Η πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πίσω από όλα τα πρόσωπα και τις μορφές βίας κατά των γυναικών. Βρίσκεται πίσω από όλες τις σημερινές συνθήκες και τους όρους ζωής των γυναικών. Όσο αυτές οι συνθήκες επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες δυσκολεύονται να ξεφύγουν από μια βίαιη, παθογόνα διαπροσωπική σχέση. Γιατί η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Μπροστά στη μεγάλη έξαρση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας, οι κακοποιημένες γυναίκες παραμένουν απροστάτευτες, χωρίς ουσιαστική στήριξη, με όλες τις αναγκαίες δωρεάν δομές και υπηρεσίες που θα είναι στελεχωμένες με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, στις οποίες θα μπορούν να καταφύγουν για να έχουν βοήθεια οικονομική, νομική, ψυχολογική. Και οι ίδιες οι γυναίκες, αλλά και τα παιδιά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι υπάρχουσες δομές, τα συμβουλευτικά δηλαδή κέντρα και οι ξενώνες, λειτουργούν με τις επιδοτήσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ημερομηνία λήξης, στις οποίες οι εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας διαθέτει μόλις 20 ξενώνες. Αν σκεφτούμε ότι οι μισοί σχεδόν από αυτούς βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα, πού θα καταφύγει μια γυναίκα σε μια πόλη που δεν υπάρχει ξενώνας? Πού θα καταφύγει μια γυναίκα όταν δεν υπάρχει ξενώνας επίγουσας φιλοξενίας? Πού θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτεί το πρωτόκολλο για να βρει καταφύγιο στον ξενώνα άμεσα, όταν είναι αντιμέτωπη με τις τεράστιες ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των κέντρων ψυχικής υγείας? Όλα αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στο ζύγι του κόστους για το κράτος και του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε αυτή τη ζυγαριά μπαίνει και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βία κατά των γυναικών. Τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου αποτιμούν το κόστος της σε 290 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βάζουν στόχο να το μειώσουν σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται, πώς το αποτιμούν αυτό το κόστος? Απ' τη μία πλευρά, το κόστος αυτό σχετίζεται με την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, την αυξημένη χρήση της ποινικής δικαιοσύνης, αστυνομία και εισαγγελής, τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών. Όμως κυρίως αυτό που λογαριάζουν είναι η χαμένη παραγωγικότητα, η χαμηλή, συγγνώμη, παραγωγικότητα των κακοποιημένων γυναικών, τα χαμένα μεροκάματα που μειώνουν τα κέρδη των ομίλων. Η τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κυρίως μέσω του διαδικτύου, προκλητικά συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, καθώς ρίχνει στα μαλακά τους δράστες τέρατα της κυβερνοβίας κατά των γυναικών, προβλέποντας πολύ μικρές ποινές, φορτώνει στη γυναίκα που έχει υποστεί βία και παρενόχληση μέσω διαδικτύου το βάρος της απόδειξης κατά των δραστών, δίνει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες διακίνησης πορνογραφικού υλικού να μην αφαιρούν υλικό με προσωπικές στιγμές μιας γυναίκας που διακινείται διαδικτυακά χωρίς τη συνένεσή της, με κριτήριο και πάλι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων του διαδικτύου,
Εξασφαλίζει δωρεάν νομική συνδρομή μόνο σε όσες γυναίκες ζουν στα όρια της εξαθλίωσης. Υποχρεώνει πια τις κακοποιημένες γυναίκες να πληρώνουν, αν ζουν πάνω από το όριο της εξαθλίωσης, για τη φιλοξενία τους στους ξενώνες. Φίλες και φίλοι, αποδεικνύεται ότι οδηγίες και ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν αναιρούν το θερμοκήπιο των παραγόντων που δημιουργούν τους δράστες τέρατα που φτάνουν μέχρι τη δολοφονία γυναικών, αλλά αντίθετα διατηρούν και τις αλυσίδες που εμποδίζουν τις γυναίκες να απαλλαγούν από μια βίαιη, κακοποιητική, οικογενειακή, διαπροσωπική σχέση. Αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της βαθαίνουν την ανισοτιμία των γυναικών που παίρνει σήμερα νέες μορφές. Ενεργό ρόλο σε αυτή την υπόθεση έχουν όλα τα κόμματα στη χώρα μας που βαδίζουν στις ράγες της και στηρίζουν αυτή την πολιτική. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Γι' αυτό το ΚΚΕ καλεί όλες τις γυναίκες του Μόχθου να μαυρίσουν με την ψήφο τους τα κόμματα αυτά στις 9 του Ιούνιου, όχι μόνο για ό,τι έκαναν ως τώρα, αλλά και για τα νέα εγκλήματα που ετοιμάζουν σε βάρος τους. Να στηρίξουν το ΚΚΕ, το κόμμα που αποκαλύπτει και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο κάθε απόφαση, κάθε οδηγία, κάθε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνιστά χτύπημα στην υπόθεση της γυναικείας ισοτιμίας. Το κόμμα που μεταφέρει και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και κυρίως συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για να διεκδικήσουν οι γυναίκες στο δρόμο του αγώνα όλα όσα είναι αναγκαία για τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους. Με ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε να στείλουμε το πιο ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη χειραφέτησης από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων που αποτελεί προϋπόθεση για τη γυναικεία ισοτιμία. Σας ευχαριστώ πολύ.